της ειρήνης είναι να γίνουν αποδεκτές οι υπάρχουσες υποχρεώσεις και να μην προστίθενται νέες ειρηνευτικές διακηρύξεις σε αυτές που ήδη περιλαμβάνονται στον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Η συνεδρίαση αυτή είναι η πρώτη του νέου έτους. Όπως έγινε γνωστό, το Υπουργικό Συμβούλιο στο εξής θα συνεδριάζει μεσημέρι από τις 12 ως τις 2. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι υπάρχουν πιθανότητες 70% να πέσει στη θάλασσα ο πυρηνοκίνητος σοβιετικός δορυφόρος που έχει υποστεί βλάβη. Στην ανακοίνωση προς